179 ψήφους και 112 λευκά και 2 άκυρα. Εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βύρων Πολύδωρας, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία σε λίγες ώρες διαλύεται για την προκήρυξη εκλογών. Με 179 ψήφους υπέρ, 112 λευκά και 2 άκυρα, εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βύρων Πολύδωρας, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία σε λίγες ώρες διαλύεται για την προκήρυξη εκλογών. Το απόγευμα θα γίνει και εκλογή αντιπροέδρων. Ο Βύρων Πολύδωρας στην ομιλία του αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αφού ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν αλλά και όσους ψήφισαν λευκό, εξέφρασε τη λύπη του γιατί η στιγμή αυτή προσλαμβάνει μια δυσάρεστη ιστορικότητα, όπως είπε. Ναι, δεν είναι ούτε αδιάφορο. Ούτε καταμίζω ένα λόγο ευχάριστο το γεγονός να διαλύεται η νεοεκλεγήσα Βουλή, γιατί δεν μπόρεσε να αναδείξει εμπιστοσύνη προς δυνητική κυβέρνηση. Είναι επικίνδυνη θεσμικά αυτή η ανικανότητα. Δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ πια. Ο κύριος Πολύδωρας μίλησε μεταξύ άλλων για κατάργηση του άρθρου του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Δεν μπορώ στο σημείο αυτό να μην αναφερθώ πάλι σε αδρές αναθεωρητικές του Συντάγματος απαιτήσεις. Και συγκεκριμένα στην πολιτική, ηθική και δικαιική ανάγκη να καταργηθεί ολοσχερώς το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών παντελώς, καθώς επίσης και οι δήθεν και οι διατάξεις περί της δήθεν βουλευτικής ασυλίας. Με δεδομένη τη διάλυση της Βουλής σήμερα ή το αργότερο αύριο, άγνωστο παραμένει ακόμη το αν θα κατανεμηθούν γραφεία στα κόμματα, ενώ με βάση τη συζήτηση που έχει γίνει μεταξύ των κυρίων Παπαδήμου και Πετσάλινικου, οι βουλευτές δεν θα λάβουν το μισθό του Μαΐου. Η παρούσα Βουλή είναι η πιο βραχύβια Βουλή στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.